Με μια λιτή τελετή, πραγματοποιήθηκε η παράδοση τάμπλετ στα σχολεία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμαρχο Καβάλα Θεοδόρο Μουριάδη παρέδωσε το πρωί τη Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου τα τάμπλετ στον προϊστάμενο τη πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καβάλα, Αλέξανδρο Ιωσήφίδη, και στην αναπληρώτρια διευθύντρια και προϊσταμένη εκπαιδευτικών θεμάτων τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Ζωή Αλεξίου. Η προμήθεια των τάμπλετ αναμένεται να διευκολύνει την προσπάθεια των μαθητών και των δύο βαθμίδων να παρακολουθήσουν την παράδοση τη διδακταία ύλη σε περίπτωση που συνεχιστεί η διεξαγωγή των μαθημάτων μέσω διαδικτύου και μετά τι γιορτέ. Ενώ θα βοηθήσει και στη μεγαλύτερη εξοικείωσή του με τι νέε τεχνολογίε. Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία πάρθηκε μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου και τη Συνεδρίαση, αλλά φυσικά και του κύριου Βαγγέλη Παπά. Σήμερα έχω φωνάξει <χωρει> την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τον κύριο Ιωσήφίδη και την κυρία Αλεξίου, ούτω ώστε να δώσουμε έναν αριθμό tablet. Ε, είναι 50 και 40, 50 στην πρωτοβάθμια, δε, ε, 40 στην δευτεροβάθμια. Ε., να ευχαρι... θέλω, θέλω, ειλικρινά να ευχαριστήσω τον κύριο Δήμαρχο για την προσφορά του αυτή. Η προσφορά αυτή δείχνει την αγάπη του προς τους μαθητές μας, αλλά και τη σημαντικότητα, μάλλον τη σημασία που δίνει στην εκπαίδευση ο Δήμος. Και τον ευχαριστούμε ειλικρινά. Ε, αυτά τα, αυτοί οι υπολογιστές, τα τάμπλετ, ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός, θα χρησιμοποιηθεί από τους μαθητές μας... για τη διευκόλυνση της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό μακροπρόθεσμα. Αυτά θα χρησιμοποιηθούν και για το μάθημα της πληροφορικής... έτσι ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν και να εμβαθύνουν... τις δεξιότητές τους στις νέες τεχνολογίες... και ακόμα βέβαια επιπλέον να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες... στην εκπαιδευτική διαδικασία, έτσι ώστε να παράγεται... Ε, καλύτερο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν, η εξαποστάσεω εκπαίδευση, ε, όσα κερδίσαμε από την εξαποστάσεω εκπαίδευση, δεν πάνε χαμένα. Θα χρησιμοποιηθούν αργότερα από εκπαιδευτικού και μαθητέ για να κάνουν καλύτερη τη μαθησιακή διαδικασία. Ε, χρόνια πολλά, καταρχάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Μουδιάδη για την προσφορά. Ε, βέβαια για την εξαποστάσεως μίλησε και ο κύριος Μουριάδης και ο κύριος Ιωσιφίδης. Ε, εγώ ήθελα να, θέλω να προσθέσω ότι σίγουρα υπάρχουν κάποια ωφέλη από την εξαποστάσεως εκπαίδευση. Τίποτα βέβαια δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη διαζώσης εκπαίδευση και ελπίζουμε να πάνε όλα καλά για να επιστρέψουν οι μαθητές γρήγορα στα σχολεία και φυσικά να χρησιμοποιηθούν και τα τάμπλετ ε, σαν συμπληρωματικά όλες αυτές τις διαδικασίες και περαιτέρω. Όπως είπε και ο κύριος Ιωσήφηδης, ε, τα τάμπλε θα δοθούν στους διευθυντές, είναι καταγεγραμμένες όλε όλες οι ανάγκες, θα δοθούν εκεί που πρέπει και φυσικά θα επιστραφούν ξανά στα σχολεία για να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν με τον πιο σωστό τρόπο. Ε. Αυτά. Εύχομαι καλή χρονιά σε όλους. Τα θα δοθούν στους διευθυντές των σχολείων ανάλογα με το δυναμικό κάθε σχολείου και τις ανάγκες βέβαια σε συνδυασμό με τις ανάγκες που υπάρχουν. Οι διευθυντές των σχολείων θα τα δανείσουν στους μαθητές που έχουν ανάγκη. Ο Σύλλογος Διδασκόντων και οι διευθυντές των σχολείων ξέρουν επακριβώς, αφού έχει προχωρήσει τώρα η εξαποστάσεως εκπαίδευση, ξέρουν ακριβώς ποιε είναι οι ανάγκες των μαθητών και ποιοι μαθητές τα χρειάζονται περισσότερο. Οπότε εμείς θα τα δώσουμε στα σχολεία και αυτοί θα κάνουν την διανομή.